Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα ο Συμπέθερος θα σας φτιάξει μια πολύ ωραία συνταγή που βρήκαμε στο διαδίκτυο και αποφασίσαμε να τη φτιάξουμε και να τη μοιραστούμε μαζί σας. Έχουμε πάρει πολύ ωραίο καρυδάκι αρνιού, διάφορα λαχανικά, θα τα επεξεργαστούμε, θα τα βάλουμε στο φούρνο και θα βγει ένα φαγητό όνειρο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα απλά, κρεμμυδάκι και σκόρδο. Το κρεμμυδάκι θα το βάλουμε χοντρά κομμάτια, έτσι. Και αυτό. Έχουμε επιλέξει 3 κρεμμύδια. Επειδή θέλουμε τα κρεμμυδάκια να τα βάλουμε στον πάτο, καλό είναι να μην βάλετε λιγότερα. Τα 3 είναι το λιγότερο που μπορείτε να βάλετε, τέτοια κομμάτια. Και το τρίτο. Ωραία. Πάει και αυτό μέσα. Θα πάρουμε σκορδάκι και το σκορδάκι του πάει πολύ. Και εδώ μπορείτε να βάλετε αρκετό σκόρδο. Εδώ εμείς έχουμε βάλει 2 μεγάλες κελίδες. Θα το σοτάρουμε, μην το φοβάστε. Δεν σας νοιάζει αν δεν μείνει μεγαλύτερα κομμάτια. Τόσα περίπου. Έτοιμο και αυτό, πάει μέσα. Πάμε τώρα να πλύνουμε και να επεξεργαστούμε και τα υπόλοιπα λαχανικά μας, να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λαχανικά μας λίγα-λίγα. Ξεκινήσουμε τις πιπερίτσες μας. Εύκολο. Βγάζουμε το καπάκι. Ωραία. Και αυτά θα προσπαθήσουμε τώρα, παιδιά, όλα τα λαχανικά να προσπαθήσουμε να τα κόψουμε όσο γίνεται σε ίδια κομματάκια, ώστε να μην δυσκολευτούν στο ψήσιμο. Έτοιμη και η πιπερίτσα μας. Ωραία. Δεν θέλουμε και εδώ μικρά. Τόσα. Και είναι και υπέρ αρκετά. Μια χαρά. Προχωράμε. Πάμε να βάλουμε και κόκκινη. Το θέμα με τα λαχανικά είναι δική σας επιλογή. Στην ουσία φτιάχνουμε, έτσι όπως το βλέπετε, ένα μπριάμ το οποίο θα το βοηθήσουμε με το αρνί να απογειωθεί. Είπαμε, δεν είναι και μας συνταγή, τη βρήκαμε στο διαδίκτυο, αλλά μας άρεσε πάρα πολύ και θέλαμε οπωσδήποτε να τη φτιάξουμε και να τη μοιραστούμε μαζί σας. Πιπερίτσες θέρμα. Πάμε να πάρουμε τώρα τη μελιτζάνα. Ωραία. Όπως είπαμε, προσπαθούμε να είναι όλα τα κομμάτια ομοιόμορφα. Μένα προσωπικά μου αρέσει πολύ η μελιτζάνα. Θα μπορούσα να βάζα κι άλλη. Προχωράμε. Σειρά πάμε για τα κολοκυθάκια μας. Ωραία και αυτά. Πάμε και για τα τελευταία λαχανικάκια μας.
Καροτάκι, αυτό το θέλουμε λιγάκι πιο ψηλό. Δυσκολεύεται να ψηθεί. Μας δώσει ωραίο άρωμα και χρώμα στο φαγητό μας. Ωραία. Βάλ' το μέσα και αυτό. Και πάμε για το τελευταίο, οι πατατούλες μας. Μέσα. Άλλη μία. Ωραία. Όπως βλέπετε, τα λαχανικά μας είναι μπόλικα. Στην ουσία, ο πρωταγωνιστής του πιάτου είναι αυτά. Το κρέας είναι για να μας δώσει μαζί με το χυμό από τα λαχανικά, εννοείται, μια σαλτσούλα φανταστική στον πάτο. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Πάμε να ξεκινήσουμε σοτάρισμα. Κρεμμύδι σκόρδο, το κρέας και να ξεκινήσουμε λοιπόν, το μαγειτό. Πάμε να δούμε. Τηγανάκι στο μάτι. Λαδάκι μπόλικο. Τουλάχιστον 3 με 4 κουταλιές της σούπας. Ανοίγουμε το μάτι. Μέχρι να ζεσταθεί, εμείς πάμε να κόψουμε λιγάκι τις ντοματούλες μας. Τις ξεχάσαμε. Το βασικό υλικό για το φαγητό μας. Κυβάκια μικρά, θα τις ρίξουμε από πάνω να αγκαλιάσουν όλο το φαγητό μας. Εν τω μεταξύ πρέπει να έχει σταθεί το λαδάκι μας. Αν να δούμε λιγάκι δίπλα τι έχουμε κάνει. Ωραία. Πάμε. Κρεμμυδάκι και σκόρδο. Θα ανοίξουμε και τον απορροφητήρα. Ξεκινάνε τα αρώματα. Θα το πιπερώσουμε. Με χαρά. Θα τους δώσουμε λίγο χρόνο να λιώσει, να καραμελώσει, γιατί θα το αγριαστούμε για τη βάση του φαγητού μας. Λοιπόν, πολύ ωραία. Όπως βλέπετε, το κρεμμυδάκι μας έχει καραμελώσει πάρα πολύ ωραία. Έτσι όπως είναι, θα το ρίξουμε μέσα εδώ στο σκεύος που θα φτιάξουμε το φαγητό μας. Θα το απλώσουμε σαν βάση. Όπως βλέπετε, δεν είναι πολύ. Είναι και αυτό που έχουμε βάλει, τα 3 κρεμμυδάκια, είναι πολύ ωριακό. Μην σας πω και λίγο. Λοιπόν, το τηγανάκι όπως είναι, πάλι στο μάτι, ξανά λαδάκι. Ωραία. Και πάμε να σοτάρουμε τα καρεδάκια μας. Ελπίζουμε σε 2 δόσεις να μπορέσει να μας τα πάρει. Ναι, νομίζω θα είναι εντάξει. Θα δώσουμε λίγο χρωματάκι. Αλλά το πιπερώνουμε. Δώσουμε και λίγο οργανίσμα. Θα του δώσουμε 2 λεπτάκια μέχρι να το γυρίσουμε. Βλέπουμε ότι πήρε χρώμα πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία. Ωραία. Θα τη δώσουμε λίγο και από εδώ και πάμε για τη δεύτερη δόση να τελειώσουμε.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αυτό που θέλω να δείτε τώρα, θα το πάρουμε και θα το βάλουμε σε στρώσεις πάνω από τα κρεμμύδια. Όμορφα, εδώ έτσι. Ωραία. Πάμε για τη δεύτερη δόση τώρα, έτσι όπως είμαστε. Ίδια διαδικασία. Το γυρίζουμε και πάμε. Αλατάκι και πιπεράκι. Ριγανίλα. Και πάμε, φίλοι μου, να ανάψουμε το φούρνο στις 180 στον αέρα, να το προθερμάζουμε, να μας έτοιμε και το φαγητό μας. Φύγαμε. Λοιπόν, παιδιά, έτοιμη και η δεύτερη δόση. Πάμε τώρα εδώ να βάλουμε και το υπόλοιπο κρέας μας μέσα στο σκεύος, να φτιάξουμε το φαγητό μας. Ωραία. Χαρά. Όμορφα. Το τηγανάκι να πάει στην άκρη. Δεν μας χρειάζεται. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε ζεστάνει το φούρνο μας στο 180 στον αέρα. Έχουμε βάλει βάση το κρεμμύδι μας. Ρίξαμε από πάνω το κρέας, το οποίο το τσιγαρίσαμε πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να ρίξουμε λίγα-λίγα τα λαχανικά μας. Προσπαθούμε να πάρουμε, να βάζουμε απ' όλα. Ωραία, να τα πλώσουμε καλά. Λοιπόν, πρώτη στρώση. Ωραία. Πάμε. Λαδάκι. Μπόλικο λαδάκι. Αλάτο πίπερο. Χαρά και ριγανούλα. Και όλα τα υπόλοιπα, μια δεύτερη στρώση από πάνω. Μας τα χώρεσε ωριακά. Ξαναπάμε λαδάκι. Πολύ ωραία. Αλλά το πίπερο. Και την υπόλοιπη ρίγανη. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Απίθανο φαγητό. Τελευταία πινελιά, θα βάλουμε το χυμό από ένα λεμονάκι από πάνω. Ωραία. Και το άλλο μισό εδώ. Έτοιμο το αυτό. Λοιπόν, φίλοι μου, το φαγητό μας είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Το τελευταίο που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε την ντοματούλα από πάνω. Θα την απλώσουμε ωραία να πάει παντού. Όπω τρέλα, τρέλα. Λίγο αλατάκι. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως το βλέπετε, θα το ψήσουμε για 35 με 40 λεπτάκια καπακωμένο, ανάλογα το φούρνο σας, μπορεί να σας πάρει και λίγο παραπάνω. Να δούμε αν είναι τα λαχανικά μας, αν έχουν μαλακώσει καλά, αν είναι έτοιμα. Και μετά θα το ξεσκεπάσουμε, να το αφήσουμε άλλα 10 λεπτάκια να πάρει πολύ ωραίο χρώμα από πάνω και μετά είμαστε έτοιμοι να το σερβίρουμε. Λοιπόν, φίλοι μου, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το βγάλουμε. Μας πήρε ακριβώς 50 λεπτάκια για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτό είναι φαγητό. Απίθανο άρωμα, από εμφάνιση δεν το συζητάμε.
Τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει κλασικά για 10-15 λεπτάκια και πάμε να σερβίρουμε γιατί δεν κρατιόμαστε. Αυτό είναι φίλοι μου το φαγητό μας, αρνάκι με λαχανικά στο φούρνο. Μία συνταγή από το Συμπέθερο, η οποία θα γεμίσει με αρώματα την κουζίνα σας. Ελπίζω να σας άρεσε, φτιάξτε το, απολαύστε το και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας!